Καλησπέρα. Άλλη μια συνέντευξη από το NSTV στο πολιτικό ρεπορτάζ. Δημήτρης Πετρόπουλος. Μαζί μου, όπως βλέπετε ήδη, ο κύριος Αξένης, ο κύριος Κρήτων Αξένης, βουλευτής δυτικού τομέα με την ΜΕΡΑ25, δυτικού τομέα της Αθήνας. Κύριε Αξένη, καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βγήκατε από την Ολομέλεια μόλις για να συζητήσουμε λίγο. Πραγματικά έχουμε το φορολογικό νομοσχέδιο στην Ολομέλεια, όπου είμαι αγορητής. Μόλις ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και κατάφερα να βγω για λίγο πριν επιστρέψω στην Ολομέλεια. Νομίζω μόλις ολοκλήρωσε και ο Γενικός σας Γραμματέας σε μια άκρως ενδιαφέρουσα τοποθέτηση αυστηρού οικονομικού περιεχομένου, γιατί ως γνωστόν είναι και καθηγητής, οπότε το συγκεκριμένο αντικείμενο το γνωρίζει κανονικά. Ναι, παρουσίασε στην ουσία την νομοθετική πρόταση του ΜΕΡΑ25. Το ΜΕΡΑ25 έχει καταθέσει νομοθετική πρόταση με τις προτάσεις του για την οικονομία, προκειμένου να μην είναι θεωρητικές, αλλά να είναι καταγεγραμμένες, να είναι σε επίσημη μορφή, ώστε ο καθένας μπορεί να κάνει την κριτική του σχολιασμού και βελτιώσει τα. Είναι προτάσεις. Παρακαλώ. Είναι προτάσεις οι οποίες δεν είναι μη ρεαλιστικές, δεν είναι προτάσεις οι οποίες στηρίζονται σε κάποια επαναστατική γυμναστική. Είναι προτάσεις οι οποίες στηρίζονται στις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές και στην κοινή λογική, στο τι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή για την επαναγή της οικονομίας, απέναντι, αν θέλετε, κιόλας στις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για πρωτογενή πλονάσματα από το 2021, που συνεπάγονται σε μια δημοσιονομική προσαρμογή πάνω από 10%. Για να θυμίσω, το πρώτο μνημόνιο με όλα τα μέτρα ήταν μια δημοσιονομική προσαρμογή του 9%. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτή τη στιγμή για την κοινωνία μας, που έχει μείνει πραγματικά χωρίς το παραμικρό λίπος, όπως λένε. Τι θα σημαίνει σήμερα περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, γιατί αυτά έρχονται στην πράξη φθινόπωρο άνοιξη του 2021. Κύριε Αξένη, μήπως όμως αυτή η πρόταση βασίζεται πάνω σε ένα επαναστατικό βέτο? Ναι, βεβαίως. Η έννοια του βέτο είναι, θεωρούμε, κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας και πρέπει να ασκείται όχι μόνο απέναντι σε κακές αποφάσεις, αλλά και να κινητοποιήσει την Ευρώπη να πάρει τα απαραίτητα μέτρα και για την ίδια της την αυτοσυντήρηση. Και αν θέλετε ένα διακύβευμα, είναι η φτωχοποίηση των λαών μας, αλλά είναι, συζητάμε για το αν θα υπάρχει Ευρώπη αύριο, γιατί αν η Ευρώπη δεν μπορεί να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για την υποστήριξη των λαών της, θα κάποια στιγμή θα πάψει να είναι σημαντική για αυτούς. Βέτο όμως θα λέμε, θέλουμε σε δύο σημεία. Το ένα είναι ότι απαιτείται βέτο όσον αφορά την έκδοση ενός πραγματικού ευρωομόλογου, δηλαδή όταν υπάρχουν ανάγκες σε μια χώρα ή από μια οικονομική κρίση, από το κορονοϊό, οποιοδήποτε αντίξωση συνθήκες μπορεί να προκύψουν, αυτό αμέσως αυτοματοποιεί τον μηχανισμό αυτόνομης αναδιανομής των κονδυλίων. Δεν μιλάμε για ανεύθυνες πολιτικές, τις οποίες θα τις χρεώνεται το ένα κράτος για το άλλο. Μιλάμε όμως για φυσιολογικές ανάγκες που συμβαίνουν στους κύκλους της οικονομίας, δηλαδή ότι κάποιες στιγμές κάποια χώρα θα βρίσκεται σε μια φυσιακή κατάσταση και κάποια χώρα δεν θα βρίσκεται. Αυτά αλλάζουν, δεν είναι σταθερά, μέσα στο χρόνο και στη δεκαετία. Θέλει μια εξίσωση, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ των διαφορετικών περιφερειών του στην πράξη, όπως γίνεται στη ΣΥΠΑ, όπως γίνεται σε άλλες περιοχές. Το να χρειάζεται κάθε φορά να συνεχόμαστε και να αποφασίζουμε μέσα από διαπραγμάτευσεις και ανταλλαγές και το αν θα πάρει 10 ευρώ ή 20 ή τάδε χώρα και με ποιους όρους θα τα πάρει, είναι κάτι το οποίο οδηγεί σταδικά στη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, απαιτείται ένα βέτο για τον δίκαιο μοιρασμό της προσφυγικής φροντίδας. Κάτι το οποίο βέβαια έχει φύγει λίγο από την επικαιρότητα, όμως δεν έχει σταματήσει να υπάρχει ο ανθρώπινος πόνος. Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί με 10 ασυνόδευτους ανήλικους στο Λουξεμβούργο και 100 η Γερμανία που παίρνουν από την Ελλάδα να λύγουν τα ζητήματα. Κύριε Αξένη, με συγχωρείτε που διακόπτω. Πριν πάμε στο προσφυγικό ή σε κάποιο άλλο ζήτημα, θα ήθελα να ρωτήσω αν το ρίσκο ενός βέτο είναι ζυγισμένο και μετρημένο καλά από το ΜΕΡΑ25. Ναι, βεβαίως είναι μετρημένο, όπως ήταν μετρημένο, φαντάζομαι, και παλιότερα από τις ελληνικές κυβερνήσεις, όταν το έθεταν και με μεγάλη επιτυχία. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι στην Ελλάδα των μνημονίων υπήρξαν δύο κόμματα, το κόμμα του όχι
το οποίο κέρδισε στο δημοψήφισμα το 64% των πολιτών περίπου, 62,5%, και το κόμμα του ΝΕ, που δυστυχώς σε αυτό εντάχθηκαν όλες οι πολιτικές παρατάξεις, με εξαίρεση αυτή τη στιγμή το ΜΕΡΑ25 και φαντάζομαι και το ΚΚΕ. Οπότε, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι η πλειοψηφία του πολιτικού μας συστήματος έχει συνταχθεί με το ναι σε όλα. Είτε είναι αυτό το σχέδιο Ηρακλής για τα κόκκινα δάνεια, είτε που φέρνει τις μαζικές εξώσεις, ίσως και πάνω από 50.000 οικογενειών το επόμενο χρονικό διάστημα, συν 12-16 δις εγγυήσεων από το ελληνικό δημόσιο προς τα αρπακτικά αυτά ταμεία, είτε είναι οι οικονομικές πολιτικές, είτε είναι ακόμη και η διαχείριση του προσφυγικού. Χρειαζόμαστε βέτο εκεί πέρα που πρέπει να παραφέρουμε το τραπέζι συζήτηση στην κοινή λογική. Ταμεία εννοείται τα funds, κυρία Ξένη, έτσι. Ναι. Τα funds εννοείται. Εννοούμε τα funds που κάνουν τη διαχείριση των κόκκινων δανείων σε αυτό το ανεκδίκητο σχέδιο Ηρακλής. Για να μην ξεχνάμε το συμβολισμό αυτών που το σχεδίασαν. Για το σχέδιο Ηρακλής, ο κόπρος του Αυγαία, είναι οι δανειολήπτες. Είναι πραγματικά, θα μου επιτρέψει την έκφραση, διαστροφικό το σχέδιο αυτό. Το ΜΕΡΑ25 προτείνει το σχέδιο Οδυσσέας, γιατί αυτοί οι πολίτες βρίσκονται σε ένα τιτάνιο αγώνα, μια μεγάλη περιπέτεια για να φτάσουν σπίτι τους και το σπίτι τους να τους ανήκει, όπου προβλέπει μια εντελώς διαφορετική διαχείριση της κατάστασης, όπου δεν παγώνουν οι πληρωμές τόκων και, αλλά και των δόσεων, μέχρι να αποκατασταθεί η αγορά, να βρεθούν οι πολίτες στην οικονομική κατάσταση να μπορούν να αποπληρώσουν. Στο μεταξύ πληρώνουν, χωρίς να χάνουν το δικαίωμα διοκτησίας τους, πληρώνουν ένα είδος ενοικίου, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνάει το 1/3 ποτέ του εισοδήματός τους και κανονίζεται στις λεπτομέρειες τους, μέσα από κοινωνικά κριτήρια από τους οικείους δήμους. Και όταν αποκατασταθεί η αγορά κινήτων και η ικανότητα των πολιτών να αποπληρώσουν, έχουν την επιλογή οι πολίτες είτε να αποπληρώσουν το δάνειο και να κρατήσουν το σπίτι, ή να πουλήσουν όμως με υγιείς όρους σε μια αγορά που έχει ζήτηση σε φυσιολογικές τιμές την κατοικία τους και να μπορέσουν να αποπληρώσουν οποιοδήποτε χρέος και να κρατήσουν τα υπόλοιπα χρήματα για τους ίδιους. Οι τράπεζες, κύριε Αξένη, μέχρι τότε, μέσω αυτού του σχεδίου, συνεχίζουν να έχουν βιωσιμότητα, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν παγώσουν τα αποχρεωλήσια και μείνει όλη αυτή η διαχείριση του ενεργητικού στις τράπεζες, οι τράπεζες δεν θα έχουν εισπράξει. Άρα δεν θα έχουν βιωσιμότητα και κινδυνεύουν οι καταθέσεις των πολιτών. Σαν πολίτης το ρωτάω εγώ αυτό. Πολύ σωστή. Υπάρχει παρανόηση πάντοτε. Η κεφαλοποίηση των τραπεζών σχετίζεται. Κάπου το ίντερνετ σας ακούω. Ναι, τώρα σας ακούω. Επιστρέψατε. Ναι, κύριε Πετρόπουλο, με ακούτε? Ναι, βεβαίως. Σας ακούω. Για κάποιο λόγο δεν σας ακούω εγώ. Σας ακούω εγώ πάντως. Δεν σας ακούω καθόλου. Θα μπορέσω να κλείσω και να σας ξανακαλέσω. Να ξαναμπείτε. Θα σας περιμένω. Κυρίως με τα ακίνητα που έχουν σαν αρχεία και από τα δάνεια. Οπότε, αυτή τη στιγμή και άλλα χέγγια που έχουν, και άλλα αξιλόχρεα. Οπότε, αυτό που κάνει το σχέδιο Ηρακλής είναι, δίδοντας ξαφνικά στην αγορά 50.000 και πλέον κατοικίες προς πώληση με τους πληστηριασμούς, εκτινάζει, διαλύει την αγορά ακινήτων. Θα έχουμε μια κατάρρευση των τιμών. Η κατάρρευση των τιμών θα σημάνει και κατάρρευση των τιμών των ακινήτων, της αξίας των ακινήτων που κρατούν σε μη κόκκινα δάνεια οι τράπεζες. Άρα κατάρρευση κεφαλοποίησης τους. Άρα αυτό που θέλω είναι ξεκάθαρο ότι με το σχέδιο Ηρακλής, όχι μόνο γίνεται η έξωση των οικογενειών, τα σπίτια τους, και τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, όχι μόνο χρεοκοπούμε τις τράπεζες, άρα πάλι χρειάζεται να κεφαλοποιήσουμε. Πέφτουν και οι τιμές. Αλλά και προφανώς. Τελειώνει και το θέμα της ρευστότητας, γιατί οι τράπεζες αυτές δεν θα μπορούν να δώσουν ρευστότητα. Μάλιστα. Οπότε το σχέδιο Ηρακλής κάνει κακό και στα τρία. Το ΜΕΡΑ25, η πρότασή του είναι η εξής. Όπως είπαμε, το σχέδιο όπου οι κάτοικοι δεν χάνουν τα σπίτια τους, οι πολίτες, αυτό το ταμείο Οδυσσέας μπορεί να δώσει εγγυήσεις προς τις τράπεζες, όπως κάνει, αν θέλετε,
ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας δίνει κάθε μήνα δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ εγγυήσεων για να μπορούν να δανείζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οι τράπεζές μας. Η ίδια διαδικασία δηλαδή, που ήδη γίνεται, μπορεί να γίνει για να συμπληρωθούν, να αντικατασταθούν τα κόκκινα δάνεια αφού θα περάσουν ένα δημόσιο ταμείο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Άρα τελειώνει το κομμάτι της χρεοκοπίας των τραπεζών και θα έχουν έτσι δυνατότητα οι τράπεζες να προχωρήσουν να έχουν ρευστότητα, να δώσουν ρευστότητα στην αγορά. Το σχέδιο του Ηρακλή αυγή τους δανειολήπτες λίγες στα κερδοσκοπικά funds, τα οποία βέβαια έχουν Έλληνες μετόχους και εμείς ζητάμε να μάθουμε για τη λίστα τους. Mm-hmm. Ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες μέτοχοι στα funds, mm-hmm. γιατί πιστεύουμε ότι θα ανακαλύψουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εκεί μέσα. Μάλιστα. Να κάνουμε μια σύντομη κριτική για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού μέχρι και σήμερα. Φαντάζομαι αναγνωρίζετε και εσείς ότι έχουν παχθεί κάποια μέτρα, για άλλους περισσότερα, για άλλους λιγότερα, για άλλους λιγότερο σωστά, για άλλους περισσότερο σωστά. Κάντε μου μια κριτική. Τι λέει το ΜΕΡΑ25 για τα μέχρι στιγμής μέτρα. Καταρχήν να θυμίσουμε ότι και πριν την πανδημία η κυβέρνηση αυτή έδωσε ένα δις, μείωσε κατά ένα δις τους φόρους της πάρα πολύ υψηλής ακίνητης περιουσίας και των πάρα πολύ υψηλών εισοδημάτων. Για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, για τους ανθρώπους που έχουν, έχουν ακίνητη περιουσία πάνω από μισό δις, για αυτούς τους, συγγνώμη, πάνω από μισό εκατομμύριο, για αυτούς τους ανθρώπους μείωσε τον έμφυα και την φορολογία κτλ. Νομίζω ο έμφυα για όλους μειώθηκε, κυρία Ξένη. Μειώθηκε ο έμφυα για όλους, αλλά μειώθηκε ακριβώς και ομοιόμορφα και άρα από την πρώτη φάση ήταν 200 εκατομμύρια μείωση του έμφυα, από τα οποία τα 99 ήταν σε αυτούς που είχαν ακίνητη περιουσία πάνω από 500.000 ευρώ. Δηλαδή τα μισά. Καταλαβαίνετε πόσο δυσανάλογη είναι αυτή η μείωση. Και άρα πόσο στην πράξη, στη τσέπη του ενός ανθρώπου που είχε ακίνητη περιουσία πάνω από μισό και εκατομμύριο και ένα εκατομμύριο, υπάρχει μια μεγάλη μείωση. Στην τσέπη του ανθρώπου που έχει ένα μικρό ακίνητο, υπάρχει μια μικρή μείωση. Φυσικά. Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Και για καταγγέλνουμε το ταξικό πρόσημο της κυβέρνησης. Τώρα, όσον αφορά για τα μέτρα μετά τον κορονοϊό, προφανώς και υπήρξαν κάποια μέτρα, υπήρχαν όμως κάποια μέτρα τα οποία ήταν πάρα πολύ λυπή. Mm-hmm. Γνωστό ζήτημα, τι έγινε στον χώρο του θεάματος ακροάματος. Mm-hmm. Όπου παρόλο που αποζημιώθηκαν για τις παραστάσεις που δεν έγιναν, οι εργαζόμενοι στο θέαμα ακρόαμα, παραδείγματος χάρη οι χορευτές, οι μουσικοί, οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί, οι τεχνικοί, οι οποίοι όμως λόγω της ακραίας και μετά δηλώνονται και όχι για καθόλου τη διάρκεια της πρόβας, λες και δεν είναι δουλειά η πρόβα και η προετοιμασία. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν αδήλωτοι και απλήρωτοι. Mm-hmm. Και με την κατάσταση που υπάρχει μέχρι σήμερα παραμένουν άνεργοι. Εσείς πιέζετε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί άκουσα τον γραμματέα σας, ο οποίος σαφώς έκανε αναφορές για τη συγκεκριμένη κατηγορία, που πράγματι έμεινε εκτός. Ναι, και όπως ακούσατε και τον Γιάννη τον Βαρουφάκη να μιλάει για την υποκρισία του να βραβεύουν για τις υπηρεσίες τους εκπροσώπους των deliveράδων, από τα deliveries, την ίδια στιγμή που στο γραφείο του Υπουργού Εργασίας βρίσκεται προς υπογραφή εδώ και πολλούς μήνες, κύριε Πετρόπουλε, η σύμβαση εργασίας για τους ανθρώπους που εργάζονται στο delivery. Δηλαδή αυτή η υποκρισία και είναι για όλα τα επισφαλή επαγγέλματα η ίδια κατάσταση, για τους εποχιακά ασφαλιζόμενους, εργαζόμενους, για τους ανθρώπους οι οποίοι που δουλεύουν στον τουρισμό και δεν θα προσληφθούν φέτος. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία απολύτως κάλυψη. Mm-hmm. Αλλά το πάμε πιο μακριά. Εδώ πέρα δεν υπάρχει κεφάλαιο επανακίνηση για τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα που θα μας επέτρεπαν να ανατρέψουμε αυτή την οικονομική κρίση. Και ξέρετε κάτι, αν μάθαμε κάτι για το κορονοϊό, είναι ότι η πρόληψη είναι πιο σημαντική από την εκ των υστέρων δράση. Καταστολή. Αυτό είναι που δεν κάνουμε στην οικονομία μας. Ναι. Κύριε Ξένη, πριν πάω στο κομμάτι του περιβάλλοντος, το οποίο έχετε επιδείξει διαχρονική ευαισθησία, είστε οικολόγος
κατά τη γνώμη μου, με όλη την έννοια του όρου οικολόγος. Θα σας συγχαρώ γι' αυτό, διότι είστε ένας πραγματικός οικολόγος στην προσωπική, και στην προσωπική σας ζωή. Λίγα πράγματα για τα εθνικά. Τελικά ο Πρωθυπουργός δέχτηκε έναν τους αρχηγούς. Είχαμε και δηλώσεις έξω από, μετά τις συναντήσεις. Το ΜΕΡΑ25 φαντάζομαι ότι είναι ικανοποιημένο από τον τρόπο που η κυβέρνηση και εκ του αποτελέσματος ίσως χειρίστηκε αυτές τις δύο κρίσεις, τόσο στο προσφυγικό με την πίεση που είχαμε στον Εύρο, όσο και στην κρίση της προηγούμενης εβδομάδας με τις προκλήσεις των Τούρκων. Κοιτάξτε, καταρχήν, δεν ξεχνάμε πώς ξεκινάνε όλα αυτά. Οι σχέσεις με την Τουρκία ήταν πάντοτε προβληματικές, με όλες αυτές τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας. Όμως, αν θέλετε, είχαν ένα στόχο οι Τούρκοι στον Ακριζάνο το Αιγαίο, την αξιοποίηση των ορυκτών ή οποιοδήποτε άλλο πλούτου υπάρχει. Εμείς φτάσαμε αυτές τις σχέσεις στο διατάφτα, ξεκινώντας τη διαδικασία των εξορίξεων. Και κομματικά ξεκίνησε ο κ. Μανιάτης από το ΠΑΣΟΚ, στη συνέχεια Σαμαρά Βενιζέλ κυβέρνηση με ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι τώρα Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, η κατάσταση είναι πάρα πολύ απλή. Μας έλεγε τότε ο κ. Μανιάτης ότι 150 εκατομμύρια, 150 δισεκατομμύρια θα ήταν τα δημόσια έσοδα από τις εξορίξεις. Mm-hmm. Λίγα, περίπου πλέον είμαστε 10 χρόνια από το που έγιναν αυτές οι δηλώσεις. Ούτε 9 εκατομμύρια δεν έχουν μπει στα δημόσια ταμεία από όλη την ενοικίαση αυτών των οικοπαίδων. Mm-hmm. Τα βάθη είναι δυσθεώρητα. Στην Κρήτη, Ιόνιο και στην Ήπειρο τα βάθη κυμαίνονται γύρω στα 5.000 μέτρα, απαγορευτικά. Mm-hmm. Πέρα από τη τρομερή ζημιά στο περιβάλλον που έχετε ακούσει επανειλημμένα να περιγράφω, πέρα από τη ζημιά στο τουρισμό, δεν τα θέτω καν αυτά για να πάμε στο κομμάτι που επιχειρηματολογεί η κυβέρνηση. Οπότε, για μηδενικά έσοδα. Μας βάζουν σε μια διαδικασία σύγκρουσης με την Τουρκία, να μας φέρουν στο διατάφτα. Αυτό ήταν το επεισόδιο στο Καστελόριζο. Η Τουρκία που είπε: εγώ θα κάνω εξορίξεις, δεν θα μείνω εγώ εκτός. Οι εξορίξεις που εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε, κύριε Πετρόπουλε, ποτέ. Γιατί είναι πραγματικά απαγορευτικά τα βάθη. Είναι ένα εμπόριο ελπίδας. Καλά, ούτε η Τουρκία φαίνεται να έχει την ικανότητα να κάνει εξορίξεις αυτά τα βάθη, αλλά ας συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνει η Τουρκία. Πάντως. Παίζεται ένα παιχνίδι ένταση με βάση τα πετρέλαια. Mm-hmm. Κάποια στιγμή πρέπει οι πολιτικοί που πήραν αυτές τις αποφάσεις πραγματικά να έρθουν και να ζητήσουν μια συγγνώμη και να απολογηθούν στο λαό. Mm-hmm. Για ποιο λόγο μας βάλανε σε αυτές τις γεωπολιτικές περιπέτειες. Mm-hmm. Ο λόγος είναι γνωστός. Χτίστηκαν πολιτικές καριέρες, προσωπικές και επέκτηκε ένα εμπόριο ελπίδας που ωφελήθηκαν κόμματα από αυτό, λέγοντάς μας ότι η λύση στην κρίση και στα μνημόνια ήταν η εξόριξη πετρελαίου. Mm-hmm. Δεν ξεχνάμε τι ακριβώς παίχθηκε. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο, προφανώς το ΜΕΡΑ25 είναι υπέρ, η Ελλάδα να έχει ΑΟΣ και να την υπερασπιστεί την ΑΟΣ. Προφανώς και πρέπει να γίνει αυτό. Όμως θεωρούμε ότι επίσης πρέπει να επενδύσουμε στην ειρήνη. Υπάρχουν πάρα πολλοί Τούρκοι πολίτες που είναι καταπιεσμένοι από τον κύριο Ερντογάν, πολίτες που πιστεύουν στην ειρήνη. Κινήματα που πιστεύουν στην ειρήνη, οργανώσεις που πιστεύουν στην ειρήνη, πρέπει πραγματικά να φτάσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, να δημιουργήσουμε ένα κίνημα ειρήνης και από τις δύο πλευρές που να καταπνίγει τις φωνές του πολέμου. Mm-hmm. Πέρα δηλαδή από την άμυνα που χρειάζεται και γίνεται από την Ελλάδα, πρέπει να κάνουμε να επενδύσουμε και στην ειρήνη, ώστε η άμυνα κάποια στιγμή να μην μας είναι καθόλου αναγκαία. Να μην φοβόμαστε το γείτονά μας όμως, ο οποίος ασκεί πιέσεις πολέμου. Κοιτάξτε, οι Έλληνες πολίτες δεν φοβήθηκαν το 2015 να ψηφίσουν το όχι, όταν υπήρχε ένα σχέδιο εκφοβισμού από παντού. Mm-hmm. Δεν θα φοβηθεί κανένας, δεν θα φοβηθούμε ποτέ να υπερασπιστούμε την ελευθερία μας, είτε έρχεται το κίνδυνος από μέσα είτε από έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Mm-hmm. Το νιώθουμε, η ελευθερία μας θα επασπιστεί με κάθε περίπτωση. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα αγόμαστε και θα φερόμαστε από φιλοπολεμικές και εθνικιστικές κορώνες, mm-hmm. οι οποίες μπορεί να δημιουργούν προβλήματα και όταν δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Αλλά όταν απειληθεί πραγματικά η ελευθερία μας, η απάντηση θα είναι πάντα σταθερή. Φυσικά. Είτε αυτό σημαίνει μέσα από την Ελλάδα, είτε έξω από την Ελλάδα. Φυσικά. Πριν κλείσουμε, λίγα λόγια για το περιβάλλον. Ξέρω ότι έχετε ιδιαίτερες ευαισθησίες, έχετε δώσει μάχες και αγώνες. Να σας δώσω έτσι μια πάσα. Έχουμε δει σκουριές, έχουμε δει το ελληνικό, είναι και κοντά μας εμάς. Υπάρχουν και θέματα στον Ημιτό. Ένα σχόλιο για τη θέση του ΜΕΡΑ25 στο πώς κινείται περιβαλλοντολογικά η συγκεκριμένη κυβέρνηση και κάποιες ιδέες και προτάσεις και απόψεις.
Ναι, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια εξυπηρέτηση συμφερόντων για την οποία θα καταστρατηγείται κάθε περιβαλλοντικός νόμος, κάθε πλαίσιο και κανόνα στην πολιτεία μας για το προστασία του περιβάλλοντος. Στις Κουριές έχουμε ένα κίνημα το οποίο κέρδισε, καθώς και επίσημα πλέον το Συμβούλιο Επικρατείας έχει στην ουσία καταρρύψει την περιβαλλοντική αδειοδότηση των σκουριών, αφού δεν επιτρέπει να προχωρήσει η επεξεργασία του χρυσού με τη χρήση του flash melting, αυτή τη μεθόδου η οποία είναι ανεφάρμοστη. Οπότε ξεκινάει από το μηδέν η διαδικασία και βλέπουμε αυτή την κυβέρνηση να, αντί να σταματάει αυτή την επενδυτική καταστροφή, τη βλέπουμε να διαπραγματεύεται μια καινούργια συμφωνία ώστε να επιτρέπει πιθανότατα και τη χρήση κυανίου στην εξόρυξη χρυσού, που είναι ακόμα χειρότερα για το περιβάλλον, ή απ' την άλλη, εδώ να μην γίνεται η επεξεργασία του χρυσού, αλλά να γίνει όλη αυτή η καταστροφή, να συνεχίσει στο δάσος και στο υδροφόρο ορίζοντα, που σημαίνει, όπως ξέρετε, καθώς η Ελλάδα δεν φορολογεί στην πράξη το εξορύξιμα υλικά, αλλά μόνο τα κατεργασμένα υλικά, δηλαδή το τελικό προϊόν, δεν φορολογεί την εξόρυξη χρυσού, αλλά τον χρυσό που θα παραχθεί σε εργοστάσιο. Πάρα πολύ απλά, αυτό σημαίνει ότι όλη αυτή η καταστροφή, όλα αυτά τα δωράκια στην εταιρεία, με την παραχώρηση των δασών κτλ., το υδροφόρο ορίζοντα, αλλά και η καταστολή δημοκρατίας στην περιοχή έγινε χωρίς κανένα δημόσιο έσοδο. Ένα σχόλιο για το ελληνικό, το οποίο εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι ξεκίνησε και η κυβέρνηση δείχνει ότι θα προχωρήσει ενεργά πλέον μετά από διψήφιο αριθμό ετών. Ναι, το ελληνικό προχωράει, αλλά προχωράει στην ουσία από το ελληνικό δημόσιο. Ενώ εκκρεμούν τρεις προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μία την έχω συνυπογράψει και εγώ, εναντίον της σύμβασης μεταβίβασης του ελληνικού στην Lambda Development. Και παρόλο που βλέπουμε ότι ακόμα και από την οικογένεια Λάτση πλέον αποχωρούν από το σχήμα άνθρωποι, καθώς είναι πραγματικά επισφαλές οικονομικά το όλο εγχείρημα, βλέπουμε την ίδια στιγμή την κυβέρνηση να μην περνάει νομοσχέδιο, κύριε Πετρόπουλε, χωρίς φωτογραφική διάταξη για το ελληνικό. Κατάφεραν να στηρίξουν στην ουσία χρηματιστηριακά αυτή με κάποιο επιπλέον δανεισμό, μια εταιρεία που είναι υπερδανεισμένη και με αρκετά χρέη αυτή τη στιγμή, πρέπει να πούμε, και χωρίς σημαντικά ίδια κεφάλαια. Οπότε, σε αυτή την ζωφερή κατάσταση, η κυβέρνηση προχωράει, πάση θυσία, ένα έργο το οποίο δεν θα προχωρήσει. Τι να πω, μπορεί να γίνει κάποια στιγμή ένα καζίνο με ευθύνη και του ΣΥΡΙΖΑ, ένα καζίνο από εκεί που ήταν το καζίνο έξω από την πόλη, ένα καζίνο στο καρδιά της πόλης, με το κοινωνικό πρόβλημα που θα προκαλέσει αυτό, αλλά και με το δικαίωμα για να κάνουν το καζίνο στο ελληνικό, επέτρεψαν να γίνονται και γενικά καζίνα μέσα στην πόλη. Μάλιστα. Συγκλονιστικά πράγματα. Την ίδια στιγμή που η περιοχή χρειάζεται αυτό το πνεύμα οξυγόνου, τόσο απέναντι για να θωρακιστεί απέναντι στους κλιματιστικούς καύσονες, τους οποίους αν δεν έχουμε πράσινο, δεν θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες και θα έχουμε αυξανόμενα θύματα στο μέλλον τους καύσονες, καθώς η έκτασή τους και η διάρκεια τους και η συχνότητά τους θα είναι πρωτόγνωρη. Αυτό μας λένε οι επιστήμονες, αλλά και οι διεθνείς πλέον. Κύριε Αρσένη, πριν σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας, πρόσεξα ότι όλοι οι βουλευτές σήμερα φοράτε μάσκα. Στο κανάλι της Βουλής σας είδαμε όλους να φοράτε μάσκα. Κλείνοντας, εγώ θα σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας. Ελπίζω η Βουλή να κλείσει κάποιες μέρες. Νομίζω θα κλείσει μία ή δύο εβδομάδες μέσα στον Αύγουστο. Καλή ξεκούραση σε εσάς. Καλή συνέχεια στο Μέρα 25. Και νομίζω ότι οι αντιπολιτευτικές φωνές όλων σας, όσο είναι παραγωγικές, μόνο προστιθέμενη αξία δίνουν στο εκάστοτε έργο της εκάστοτε κυβέρνησης. Κύριε Πετρόπουλε, πραγματικά όλη φορά με τη μάσκα σήμερα. Και όπως είπα και από το βήμα της Βουλής, επιτέλους φοράνε οι βουλευτές μάσκα. Και δεν είναι εδώ να ψηφίζουν και να υποχρεώνουν άλλους πολίτες να παίρνουν τέτοια μέτρα. Φυσικά. Πρέπει να ξέρουν και οι ίδιοι πώς είναι να αναπνέει συνέχεια κάτω από μία μάσκα. Οπότε θεωρώ, ανεξαρτήτως την όλη συζήτηση, αν αυτές οι μάσκες επιστημονικά τεκμηριώνεται η σημασία τους ή όχι. Mm-hmm.